Είμαστε. Το λέω γιατί σέβομαι τους θεσμούς. Ναι. Όπως την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής. Σεβαστείτε και είχαμε εδώ πέρα τον κύριο Λιακόβα. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Ο οποίος μας είπε ότι 6.300.000 Έλληνες είναι σε αδυναμία φοροδοτική. Λοιπόν, αυτοί που είναι στα κάτω από τα όρια της φτώχειας πληρώνουν πολλά. Και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά δεν πληρώνουν τίποτα καθόλου ή πληρώνουν εθελοντικά. Όπως οι εφοπλιστές με την πρόσφατη ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ότι έχουμε τους φτωχούς και τους μεσαίους να πληρώνουν πολλά και τους πλούσιους να πληρώνουν λίγα ή καθόλου. Το δεύτερο είναι ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι πολύ κάτω και πολύ πίσω από τις προσδοκίες που καλλιέργησε ο ίδιος ο Σαμαράς και το Μέγαρο Μαξίμου με τις διαρροές. Αυτά τα σε βάθος τετραετίας, με συγχωρείτε, δεν τα πιστεύει πια κανείς. Το τρίτο, αυτός ο προϋπολογισμός δεν αγγίζει δύο θέματα που ο Σαμαράς τα είχε υποσχεθεί ότι θα διαπραγματευτεί πριν γίνει πρωθυπουργός. Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι τρελό, μια οικονομία με ύφεση να δεσμεύεται με υπογραφή της κυβέρνησης ότι θα έχει πρωτογενές πλεονάσμα 3% το 2015 και 4,5% το 2016. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα, παρά μόνο αν στύψεις το στημένο. Και δεύτερον, να έχεις τόσο ψηλά το αποχρεωτήσεις. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Βάζει ψηλά την ανάπτυξη. Λέω, το πρωτογενές πλεονάσμα και το χρέος, το μη βιώσιμο χρέος, είναι τα δύο μεγάλα θέματα. Συν την άδεια κατανομή των βαρών φτιάχνουν το αδιέξοδο. Για το χρέος, υπενθυμίζω, το είπε και ο Βασίλης ο Σκουρής, ότι αυτή η κυβέρνηση είχε εκλεγεί για να διαπραγματευτεί το χρέος. Ο Σαμάρας όταν πήγε στο Βερολίνο πριν 2,5 χρόνια, αντί να θέσει το θέμα του χρέους, είπε ουδής αναμάρτητος όταν του θύμισαν τι έλεγε για το χρέος. Βέβαια και για μετά, το χρέος και εσείς. Και μετά, θα πω. Έχετε αλλάξει 10 φορές. Δεν συμφωνώ. Θα απαντήσω σε αυτό αφού τελειώσω τη φράση μου. Έτσι. Γιατί αυτή η συνήθεια να με κόβετε στη μέση τη φράση δεν είναι καλή. Πάντα λοιπόν, είναι καλό για το διάλογο. Ναι, ναι, αλλά εγώ δεν μπερδεύομαι. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, αφού τα εγκατέλειψε αυτά που λέγε και είπα τώρα, σαν το γνωστό ανέκδοτο με το λαγό, με το λιοντάρι, είπα κάτι για να διαπραγμάτευσε, αλλά τώρα θα γίνω ο πιστός εφαρμοστής επί ταχύρων του μνημονίου. Εκτός από αυτό, καλλιεργεί μια προσδοκία για το πότε θα ρυθμιστεί το θέμα, η οποία διαρκώς διαψεύδεται. Μάλιστα. Όχι, μάλιστα. Απαντώ στην παρεμβόλη. Πολύ γρήγορα για να προλάβει ο κύριος Γεβαλογιάννης. Η θέση μας ναι, για το χρέος είναι ότι διεκδικούμε ναι, την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και εγώ τη διεκδικώ. Και επιπλέον, σας λέω. Θα μας πείτε πώς. Με την εντολή του ελληνικού λαού στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και σας προσθέτω, κύριε Παπαδάκη. Θα γίνεται κυβέρνηση, σας δώσει την εντολή. Πρέπει να μας πείτε και πώς θα γίνει. Με τη διαπραγμάτευση, κύριε Παπαδάκη. Ωραία. Και σας προσθέτω, ότι σε μία διαπραγμάτευση θέτεις το 100% τον στόχο σου. Και πιθανότατα να μην πετύχει το 100%. Ποιο είναι το πολιτικό θέμα? Γιατί κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακόμη και η μόνη εταιρεία δημοσκοπήσεων που έδινε προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές, έδωσε χθες 4 μονάδες μπροστά και πάθανε εγκεφαλικό πολλοί αναγνώστες του ελεύθερου τύπου. Σου λέει, μία μας έδινε εμάς προβάδισμα, δίνει 4%. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πείθει όλο ένα και περισσότερους, όχι ότι θα πετύχει τα πάντα, όχι ότι θα δώσει λαγούς με πετραχίλια, αλλά και να μην πείθει ακριβώς, να μην πείθουν οι άλλοι. Μπορεί να πετύχει καλύτερα. Το λεφτά υπάρχουν, κυρία Πυριώτη. Το λεφτά υπάρχουν, ψάξτε το στα ζάπια του κυρίου Σαμαρά. Με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες ακριβώς με τις ίδιες. Κυρία Πυριώτη μου, επειδή με διακόψατε. Μα βάλατε με μία δημοσκόπηση στην κουβέντα. Ως διευθύντρια του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, κάντε μια μελέτη να συγκρίνετε τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά με την πολιτική του πρωθυπουργού Σαμαρά. Να πω κάτι για τους. Αυτή είναι μια αντικειμενική δημοσιογραφική εκτίμηση. Μια κουβέντα μόνο. Ότι τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά έχουν υλοποιηθεί. Θα σας διευκολύνω μόνο. Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις των ζαπίων. Μισό λεπτό, κάθε άλλο Βασίλης. Γιώργο μου, κοίτα να δεις. Υπάρχει ο λαϊκισμός και υπάρχει και λαϊκότητα. Και δεν μπορεί οτιδήποτε έχει